Μίλησέ μας τώρα για τη Wall Street. Νωρίτερα ο Ανέστης που μας μιλούσε για τους χρηματιστηριακούς δείκτες ήταν οι περισσότεροι στο κόκκινο. Τι έχει προηγηθεί? Τον τελευταίο καιρό, ειδικά μέσα στον Ιούνιο, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα στοιχήματα των short sellers, δηλαδή αυτών που ποντάρουν σε πτώση των μετοχών. Αυτοί λοιπόν, παρά το γεγονός ότι από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα έχουν ζημίες της τάξης των 200 περίπου δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρά το γεγονός αυτό, επιμένουν στο short selling. Να θυμίσουμε ότι το short selling είναι να δανείζεσαι μετοχές, να τις πουλάς για να πιέσεις προς τα κάτω την τιμή τους και να αποκομίζεις από τη διαφορά αυτή που υπάρχει ένα κέρδος. Αυτοί λοιπόν, οι short sellers, ποντάρουν ότι αυτό το ράλι που έχουμε δει φέτος, ο S&P 500, να θυμίσουμε ότι καταγράφει από την αρχή του χρόνου κέρδη 14%, θεωρούν λοιπόν ότι θα χάσει τη δυναμική του, ότι είναι πολύ κοντά στο να χάσει τη δυναμική του και ότι θα μπορούσε να αλλάξει πορεία. Οπότε αυξάνουν τα στοιχήματά τους. Μέχρι τώρα τον Ιούνιο έχουν αυξηθεί στο εντυπωσιακό ποσό, έχουν ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Είναι το υψηλότερο επίπεδο, όπως λέει η εταιρεία S3 Partners, τα οποία στοιχεία επικαλείται τον Bloomberg, είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2022. Αυτοί οι short sellers ποντάρουν κυρίως στις μετοχές που έχουν παρουσιάσει πολύ μεγάλο άνοδο τον τελευταίο καιρό, οι μετοχές που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι η Apple, η Microsoft, η Nvidia, η Tesla. Βέβαια, αυτό θα μπορούσε να γυρίσει και boomerang, όπως έχει συμβεί αρκετές φορές στη διάρκεια του έτους. Δηλαδή, ενώ ποντάρουν σε πτώση των μετοχών, βλέπουν ότι έχουν ζημίες και πολλούν αυτές τις θέσεις τους short και αγοράζουν μετοχές. Και αυτό δίνει όθηση στην αγορά. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί και τώρα. Δηλαδή, εάν αποτύχουν στις προβλέψεις τους, θα αναγκάσουν να πουλήσουν αυτές τις θέσεις τους. Με αποτέλεσμα να δώσουν νέα όθηση στην άνοδο που είχαμε δει μέχρι πρόσφατα, γιατί τώρα τις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις έχουμε πτώσει της Wall Street. Αυτή η αλλαγή θα μπορούσε να φέρει πάλι να δώσει όθηση στην Wall Street. Για να δούμε λοιπόν τι θα ακολουθήσει.